Εδώ θα ήθελα λίγο να προσέξετε, γιατί και ο ίδιος ο Κύριος το επτόνισε αυτό. Δεν έχουμε βέβαια σειρά αμαρτημάτων που δεν συγχωρούνται, αλλά μάλιστα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει, δεν λέγω για την αμαρτία που οδηγεί στον θάνατο, θανάσιμος, αλλά εκείνη που δεν οδηγεί στον θάνατο. Ποια λοιπόν είναι η αμαρτία η οποία οδηγεί στον θάνατο? Είναι τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα? Όχι. Όχι. Είναι κάτι άλλο. Ο Κύριος είπε, μόνο εδώ θέλω να προσέξετε, γιατί είναι ένα επικίνδυνο σημείο αυτό. Πολλοί που δεν το κατάλαβαν έχουν παγιδευτεί. Και θα παρακαλέσω, προσέξατε το. Όποιος λέγει βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος δεν συγχωρείται ούτε εις τον παρόντα ούτε εις τον μέλλοντα αιώνα. Μια μικρή παρατήρηση. Επάνω σε αυτή τη φράση του Κυρίου στηρίζεται το ότι άρα αφού μια αμαρτία δεν συγχωρείται ούτε εις τον μέλλοντα αιώνα, είναι δυνατόν κάτι να συγχωρεθεί εις τον μέλλοντα αιώνα? Καταλαβαίνετε τώρα τι βγάζουμε από τη φράση αυτού του Κυρίου. Πάνω σε αυτό το σημείο στηρίζονται τα μνημόσυνα και οι δεήσεις υπέρ των γεκινημένων. Πάνω σε αυτό το σημείο. Αλλά τούτο όμως, εφόσον θα το έκρινε ο Θεός, γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος πλέον δεν δύναται να ενεργήσει υπέρ της σωτηρίας του, ο γεκινημένος, δεν δύναται να ενεργήσει απολύτως τίποτε, είναι στο έλεος του Θεού. Δεν μπορεί όμως κανείς να διακυβεύει τη σωτηρία του με το να πει «Είμαι στο έλεος του Θεού, ίσως να με συγχωρήσει ο Θεός στην άλλη ζωή». Και αν δεν σας συγχωρήσει, ενώ εδώ είναι στο χέρι σου. Αν μετανοήσεις, να σωθείς. Είναι δηλαδή, αν κανείς έκανε τη σκέψη αυτή, πάρα πολύ παρακεκινδυνευμένο και θέλει πολύ προσοχή. Αλλά τι είναι το αμάρτημα εκείνο το οποίο δεν συγχωρείται ούτε εις τον παρόντα ούτε εις τον μέλλοντα αιώνα? Εκείνος ο οποίος θα βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Κύριος. Και ποιος είναι, ποια είναι αυτή η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Εδώ, αγαπητοί μου, θα ήθελα να σας αναφέρω για την ιστορία, μία γνώμη του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, η οποία νομίζω πως είναι λίγο υπερβολική. Τον Άγιο Κύριλο Ιεροσολύμων τον ευλαβούμε μέσα στον ουρανό. Πρώτα γιατί είναι Άγιος, και δεύτερον διότι οι κατηχήσεις του είναι τόσο θαυμάσιες, οι οποίες μάλιστα μας απασχόλησαν, όπως θα θυμίστε παλαιότερα, 3 ολόκληρα χρόνια. Και κάθομαι και λέγω, δεν βρέθηκε ακόμη κάποιος χριστιανός να εκδώσει τις κατηχήσεις του, να κάνει κείμενο, μετάφραση και σχόλια, που είναι τόσο σπουδαίες. Λέει λοιπόν, στην κατήχησή του εκείνη περί του Αγίου Πνεύματος, πρόσεχε, μη λες κάτι για το Άγιο Πνεύμα που μπορεί να είναι στραβό και χωρίς να το καταλάβεις βρεθείς να είσαι βλάσφημος κατά του Αγίου Πνεύματος. Σας είπα, το θεωρώ υπερβολικό για τον εξής λόγο, αλλά για να σας βγάλω από ένα σκανδαλισμό, πώς εγώ θα μπορούσα να θεωρώ κάτι για έναν Άγιον που γράφει κάτι, Πρέπει να σας πω ότι οι πατέρες, άμα γράφουν κάτι, μπορεί αυτό το κάτι, χωρίς να πάβει να είναι ορθόδοξο, να είναι ο λιγότερον επιτυχές στην ερμηνεία του ή περισσότερον. Ο λιγότερον ή περισσότερον επιτυχές στην ερμηνεία του. Ή ακόμη να είναι υπερβολικό. Και το καθεξής. Ρίξτε μια ματιά στα υπομνήματα του Μακαρίτη του Τρεμπέλα, θα ειδείτε να λέγει ότι η γνώμη του Χρυσοστόμου είναι ή τον πιθανή, ο λιγότερον πιθανή από τη γνώμη κάποιου άλλου ερμηνευτού. Γιατί λοιπόν να είναι ή τον πιθανή? Αυτό υποβιβάζει τον Ιερό Χρυσόστομο ή τον Άγιο Γρηγόριο ή οποιον άλλον πατέρα? Όχι. Απλώς μία γνώμη τους να είναι ο λιγότερον πιθανή ή ο λιγότερον επιτυχής από μία άλλη άλλου πατρός στο ίδιο σημείο. Το καταλάβατε αυτό? Πάνω σε αυτό στηρίζομαι και σας λέγω ότι μου φαίνεται υπερβολική η γνώμη του Αγίου Κυρίλου, και όχι φυσικά ότι θα έκανα κριτική. Με ένα θέμα κριτικής είναι απλώς ότι είναι ο λιγότερον πιθανή η γνώμη του. Διότι τι θα πει βλασφημό κατά του Αγίου Πνεύματος? Αυτό έχει πάρα πολλές εκδοχές. Το επιμένειν εις μίαν κακοδοξίαν. Απόδειξης ότι
πάμπολοι ορθόδοξοι, όταν εκκινήθησαν να δογματίσουν περί του Αγίου Πνεύματος εναντίον του Μακεδονίου, υπόθηκαν τόσες και τόσες γνώμες ακριβώς για να φτάσουν στο να υποθεί η περίπτωση ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι έτσι και έτσι. Αυτή τη στιγμή οι Ρωμαιοκαθολικοί λέγουν ότι το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται και εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Αυτό όμως δεν είναι αληθές, εκπορεύεται μόνο εκ του Πατρός. Τι θα έλεγαμε λοιπόν, ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί είναι πνευματομάχοι? Δεν νομίζετε πως θα ήταν λιγάκι τραβηγμένο, υπερβολικό? Ή αν δεν ξέρουμε κάτι και δεν το λέγαμε πολύ σωστά, θα γινόμαστε πνευματομάχοι? Όταν ο Απολλό, επί παραδείγματι, ο Απολλό λέγει εκεί το βιβλίο των Πράξεων ότι δεν τα έλεγε πάρα πολύ σωστά όλα, ήταν λόγιος άνθρωπος και τον άκουσε η Πρίσκυλα και τον πήρε ιδιαιτέρως και του λέγει δεν τα λες πολύ σωστά, και του εδίδαξε την ακρίβεια του χριστιανισμού. Όταν ο Απόστολος Παύλος συνείδησε εκείνους τους οσιδεκαδίο στην Έφεσο, τους οσιδεκαδίο, τους περίπου 12 άνδρας, και τους λέγει ελάβατε Πνεύμα Άγιον, και λένε αυτοί ούτε καν ακούσαμε ποτέ περί του Αγίου Πνεύματος, τι πράγμα είναι αυτό? Και λέγει τότε εσύ τι βαπτιστήκατε? Γιατί είπαν ότι βαπτιστήκαμε, και είπαν αυτοί στο βάπτισμα του Ιωάννου. Και τότε επέθεσε τα σχήρας του ο Απόστολος Παύλος εις αυτούς τους ως 12 και επήλθε το Πνεύμα το Άγιον και ελάνουν γλώσσες και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είχαν λοιπόν γνώση του Αγίου Πνεύματος καθόλου, και όμως ελέγονται χριστιανοί. Έτσι μία άγνοια που θα μπορούσαμε να έχουμε περί το Άγιον Πνεύμα δεν σημαίνει αυτό, ή να λέγαμε να διατυπώναμε κάτι το οποίο δεν ήταν ακριβές, όχι από κακή προαίρεση, από άγνοια. Αυτό αγαπητοί μου δεν είναι αίρεση, και συνεπώς δεν είναι και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Μας διορθώνει ο άλλος και τον διορθώνουμε. Αυτό είναι όλο. Αν έπρεπε να ήταν τα πράγματα έτσι, τότε θα πρέπει αγαπητοί μου όλοι μας, και εγώ πρώτος, να είμαι ο μεγαλύτερος αιρετικός. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ξέρετε τι θα πει αίρεσης? Αίρεσης θα πει όταν επιμένει κανείς στην κακοδοξία του. Ο Μακεδόνιος, ο οποίος υπεστήριζε βλάσφημα κατά του Αγίου Πνεύματος, εάν στη Σύνοδο έλεγε ότι αποδέχουμε αυτά που η Σύνοδος λέγει, επλανήθη, θα γίνεται ο απολύτης, θα τράβει Κωνσταντινούπολης, θα γίνεται ο απολύτως δεκτός της Εκκλησίας και τελείως υπόθεσης. Όπως και ο Άριος θα γίνεται ο απολύτως δεκτός εάν μετανοούσε. Και όπως πράγματι όταν εδήλωσε τη μετανοή, εξεδίδασε, συγγνώμη, και εδώ πάσα στην κοινωνία. Άλλο ότι ήταν ψεύτης και δεν τον πίστεψε ο Άγιος. Έφερε με κάτω. Είναι λοιπόν λίγο υπερβολική αυτή η γνώμη του Αγίου Κυρίου, όπως σας είπα. Απόδειξης ότι ο Απόστολος Παύλος λέγει το εξής, ότι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι η αίρεσης, πάσα αίρεσης, και αμαρτάνει μόνο το κατάφερε. Σε καμία περίπτωση αμαρτίας δεν παραγγέλει η Γραφή να μην επιμείνομαι για τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Αλλά εδώ λέει μετά πρώτην και δευτέραν νοθεσίαν. Γιατί μέσα στα όρια της πρώτης και δευτέραν νοθεσίας σημαίνει ότι έχει περιθώρια ο άλλος να μετανοήσει. Άρα όταν μετανοήσει, τότε δεν ευλασφήμισε κατά του Αγίου Πνεύματος. Δεν ευλασφήμισε. Καταλάβατε? Αφού λέει προτρέπει μία και δύο νοθεσίες. Δεύτερον, γιατί μόνο μία και δύο? Διότι είναι ματαιοπονία να επιμείνεις εάν αυτός έχει εδρεωμένη αυτή τη στραβή αντίληψη. Διότι εάν είναι πραγματικά παρασυρμένος, θα σε παραδεχτεί. Θα πει το κάνω λάθος, και είναι ταπεινός άνθρωπος. Ενώ ο αληθινά αιρετικός σου λέει όχι, όχι, και είναι ματαιοπονία να επιμείνει κανείς. Είναι περίπου σαν να λέμε ότι τι προσεύχεσαι για τον αιρετικό? Τι προσεύχεσαι? Αν μου πείτε όμως ότι στην λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου λέμε
ότι τους πεπλανημένους επανάγαγε. Αν μου πείτε το επιχείρημα αυτό, θα σας έλεγα ότι οι πεπλανημένοι δεν είναι μόνο απλώς η αιρετική η κατασυνείδηση, αλλά και εκείνοι οι οποίοι απλώς επλανήθησαν, οι οποίοι δεν έτυχε να δεχθούν τη μία και δύο νουθεσίες. Καταλάβατε? Οπότε το πράγμα δεν έρχεται σε αντίφαση. Αλλά ακόμα λέγει ο Απόστολος ότι είδος ότι εξέστραπτε, είναι του εκστρέφω. Έπαθε αυτός μία διαστροφή, βγήκε από το κανάλι του. Όπως ακριβώς θα λέγαμε, πάω στο δρόμο και γυρνάω στιγμή, ανεβαίνω στο πεζοδρόμιο με το αυτοκίνητό μου και πάω και χτυπάω κάπου. Φεύγω από το δρόμο. Δηλαδή μία διαστροφή έπαθε ο άνθρωπος αυτός. Και είναι αμαρτάνη, ο ίδιος είναι αυτοκατάκριτος, δεν του φταίει κανένας. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε μία βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Αλλά να ρωτήσουμε, ο Κύριος σε ποια περίπτωση το είπε αυτό? Όταν οι Φαρισαίοι, βλέποντας τα θαύματα του Χριστού, είπαν «Εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια». Εδώ τι έχουμε? Έβλεπαν καθαρά ένα θαύμα του Χριστού και απέδιδαν την προέλευση του θαύματος εις τον διάβολο. Θα μου πείτε, ο διάβολος δεν κάνει θαύματα? Κάνει θαύματα. Τότε δεν έχουμε το δικαίωμα να ελέγξουμε? Όταν επί παραδείγματι ακούμε ότι δεν είναι πολύ καιρός, όταν μου λέγατε εκείνο την εικόνα στο πρωτολυκείο κτλ. Με εκκινήτο, σας είπα δεν ξέρω. Τον θυμίστε? Σας είπα δεν ξέρω. Δεν μπορώ να βεβαιώσω. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι δεν μπορούμε εύκολα να πούμε κάτι αν από το Θεό ή όχι, και έχουμε χρέος αυτό το πράγμα να το κοιτάξουμε. Εδώ τι θα έλεγαμε? Ότι βλασφημούμε κατά του Αγίου Πνεύματος αν το θαύμα είναι από το Θεό? Όχι, γιατί ειδοποιούμεθα από την ίδια την Αγία Γραφή να ελέγχουμε κάτι αν είναι από το Θεό ή δεν είναι. Ο ίδιος ο Ευαγγελιστής ο Αλεξάνδρας μας λέει στις επιστολές του, είναι «Μη παντί πνεύματι πιστεύετε». Μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα που παρουσιάζεται. Προσέξατε. Αλλά τότε τι είναι? Είναι η συνειδητή διαστροφή της αληθείας. Προσέξτε, η συνειδητή διαστροφή της αληθείας. Επί παραδείγματι, όταν οι Φαρισαίοι, οι άρχοντες, οι αρχιερείς εγνώριζαν την Ανάσταση του Χριστού, την οποία τους είχαν πληροφορήσει οι στρατιώτες, τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Είπαν, σοπάτε, μη μιλάτε, πάρτε λεφτά και πείτε, δεν αναστήθη, εμείς κοιμόμαστε και ήρθαν οι μαθητές και κλέψαν το σώμα. Μάλιστα εκεί ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, σαν δικηγόρος που είναι, παίρνει ένα-ένα, άωστε λοιπόν, λέει, πώς είδατε τους μαθητάς να έρθουν να κλέψουν το σώμα αφού κοιμόσαστε? Πανέξυπνος. Διότι κανείς μπορεί να πει, ο τάδε ήρθε και έκλεψε, εφόσον έχει τα μάτια του ανοιχτά. Αφού λοιπόν κοιμόσαστε, τότε πώς είδατε ότι ήταν οι μαθητές που ήρθαν να κλέψουν το σώμα? Και άλλα πολλά. Εκεί τους κάνει με ψηλά κρομιδάκια, σαν δικηγόρος, ξαναλέγω που είναι. Είναι χάρμα να ακούσει ένα δικηγόρο με τα επιχειρήματά του στο δικαστήριο. Είναι χάρμα. Χάρμα. Ας είναι. Αυτοί οι άνθρωποι διαστρέφουν την αλήθεια συνειδητά. Αυτό σημαίνει ότι βλασφημούν κατά του Αγίου Πνεύματος. Και κοιτάξτε να δείτε, μετενόησαν οι άνθρωποι αυτοί? Δεν μετενόησαν, απέθανον αμετανόητοι. Και οι αρχιερείς και αυτοί όλοι που υπεστήριζαν όλα αυτά τα πράγματα, απέθανον αμετανόητοι. Γιατί? Διότι δεν έτυχον τι συγχωρήσεως, δεν μπόρεσαν να μετανοήσουν. Δεν υπάρχει λοιπόν βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος με την έννοια ότι δεν συγχωρείται, αλλά με την έννοια ότι είναι συνειδητή η στάση αυτή απέναντι στο Θεό, απέναντι στο Άγιο Πνεύμα, που δεν αλλάζει, διότι ακριβώς είναι συνειδητή. Δεν αλλάζει και συνεπώς είναι ασυγχώρητη. Αυτό είναι κατά την πιθανότερα
ερμηνεία, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Λέω κατά την πιθανότερα, διότι έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές ερμηνείες τι ακριβώς είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή την τελευταία ανάλυση είναι η αμετανοησία. Είναι η συνειδητή διαστροφή της αληθείας και η αμετανοησία. Αυτό είναι. Αυτά, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, περιττό να προσευχηθούμε για κάποιον, αυτός δεν θα μετανοήσει. Περιττό. Δεν θα μετανοήσει. Καταλάβατε. Θα μου πείτε όμως, μπορώ να ξέρω αυτός ο άνθρωπος σε ποιο βαθμό έχει την αμετανοησία για να μην προσευχηθώ. Μόνο αν είμαι άνθρωπος του Θεού, θα μπορώ να κρίνω ότι αυτό που λέγει αυτός είναι τόσο συνειδητό που δεν θα οδηγηθεί ουδέποτε στην αμαρτία. Επειδή λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε τους άλλους ανθρώπους, τότε τελικά εμείς που δεν έχουμε αυτή τη διάκριση προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους, γιατί δεν ξέρουμε αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα ή όχι να μετανοήσουν. Αυτά για τις αφορίες. Ευχαριστούμε πολύ.